Αττικής να επιδιορθώσει μέρος του δρόμου Στανού Μελισσουργού, ο οποίος μετά την καταστροφή του Σεπτεμβρίου έχει κυριολεκτικά χωρίσει στα δύο τους νομούς Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Η Περιφερειακή Ενότητα μελετάει παρεμβάσεις που αφορούν το κομμάτι της Χαλκιδικής σε συνεννόηση και με την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα ότι θα πρέπει να της δοθεί δυνατότητα, τουλάχιστον στο βαθμό που μπορεί, με δικά της, με ίδια μέσα, να επιδιορθώσει ένα κομμάτι χωματόδρομο, ας το πω έτσι, που θα αποκαταστήσει την επικοινωνία του χωριού, του Στανού δηλαδή, με τον Μελισσουργό. Είμαστε σε συνεννόηση με τον κύριο Τζηρίτη. Θα επισκεφθεί σήμερα, αν δεν έχει επισκεφθεί ήδη τώρα το μεσημέρι, το συγκεκριμένο χώρο, μαζί με δικούς μας υπαλλήλους, χειριστές μηχανημάτων κυρίως, αλλά και πιθανόν με τεχνικό, για να καταλήξουν σε ποιο βαθμό μπορούμε να παρεύουμε για να φτιάξουμε όχι μια πρόχειρο δουλειά, αλλά κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην επικοινωνία μεταξύ των δύο χωριών. Δεν πάμε να αποκαταστήσουμε καμιά γέφυρα, βεβαίως δεν είναι και δικιά μας δουλειά και δικιά μας αρμοδιότητα, ούτε και έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ούτε πάμε να παρεύουμε σε μια περιοχή εκτός των ορίων του νομού, χωρίς να έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Τζικώστα και τις τεχνικές τους υπηρεσίες. Σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκε το έργο άφησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Μειοψηφίας Αποστόλης Πάνας, τονίζοντας ότι έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση του έργου και να είχαν αποδοθεί ευθύνες. Έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να επιληθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης που έχει και την ευθύνη αυτού του έργου. Το έργο αυτό έχει γίνει παλιότερα. Χορηγήθηκε με ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά βλέπουμε το πώς κατέληξε. Και από ό,τι έχω μάθει και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έγινε συζήτηση με πρωτοβουλία Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξής μας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η θέση μου είναι κάθετη, συμπαραστέκομαι στους κατοίκους του Στανού αλλά και του Μελισσουργού και πρέπει άμεσα η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης να προβεί σε ενέργειες προκειμένου οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται. Θα προβούμε σε έγγραφο και σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να ζητήσουμε την άμεση αποκατάσταση του έργου, καθώς δεν είναι δυνατόν όλος αυτός ο κόσμος να ταλαιπωρείται έχοντας να αντιμετωπίσει προβλήματα συνθήκων δύσκολων στην περιοχή αυτή, αλλά να ταλαιπωρείται ακόμα παραπάνω από τις παραλήψεις που έχει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η γέφυρα και ο δρόμος στα Νού Μελισσουργού είχαν καταστραφεί στη μεγάλη πλημμύρα του Σεπτεμβρίου, αν και το έργο είχε δοθεί στην κυκλοφορία μόλις τον Αύγουστο.